Μπανόφι. Το μπανόφι το κλασικό. Το κλασικό με τη σοκολάτα και την μπανάνα. Έχω κάνει εννοείται, το έχω φέρει στα μέτρα μου, το έχω κάνει έτσι ακριβώς όπως θέλω εγώ. Πορφυραϊκό. Για να μην τσακωθείτε, σας το έχω βάλει ατομικά γιατί η συνταγή είναι για ατομικά μπανόφι. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε. Λέω από να... την εμφάνιση και μόνο, πραγματικά σου μιλάω, θέλω να τα φάω και τα πέντε τότε. Έχω κάνει μια τσαχπινιά στη βάση. Πού είναι η μπανάνα. Η μπανάνα είναι μέσα στη βάση. Του μπανόφι. Αυτό δηλαδή, δεν είναι στην κλασική που δεν είναι, που αλλά είναι μια ταχμιά δικιά μου και νομίζω φίλε, ότι, ότι είναι... την αναδεικνύει την μπανάνα γιατί. Εντάξει. Δοκίμασε, δοκίμασε. Αυτό μου αρέσει εσένα να ξέρει που κάνει τσαχπινιές. Πρέπει να κάνουμε λίγο τσαχπινιές, πρέπει να παίζουμε λίγο το φαγητό μας. Εξαιρετικό. Μην πηγαίνουμε στην ευθεία μόνο. Ας κάνουμε και λίγες παραδρομές. Είναι η βάση, είναι σκληρό κάτω, ε. Εντάξει, τέλειο, φίλε. Μοίρασε το στα παιδιά, εδώ έχουμε κόσμο σήμερα. Ναι, ναι. Να φάνε. Σερβίρεις. Είναι το αγαπημένο γλυκό. Όπου και αν πηγαίνω, όπου και αν δουλεύω, το βάζω. Είναι στα must μου. Το πετυχαίνω. Και νομίζω ότι με αυτή τη συνταγή που θα σας δώσω μπορείτε να το πετύχετε κι εσείς. Είναι έτσι, εύκολο. Είναι εύκολο. Μπορώ να το κάνω δηλαδή κι εγώ. Βεβαίως. Ειδικά, Ελένη, εσύ που είσαι και ένα level πιο πάνω. Από ορίστε. Μία μέση Ελληνίδα μαγείρισα. Εγώ? Μα ο Θεοκλής σε εκβιάζει συνέχεια. Και γυρνάει τι το όνομά μου άκουσα. Ότι πόσο καλή μαγείρισα είναι, είναι η Ελένη. Εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι το καταφέρεις. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Έχει δηλαδή αναλογία είναι ένα προς ένα η σοκολάτα με την κρέμα γάλακτος. Η τσαχπινιά, όπως σας είχα πει, πώς σας είπα, είναι στο μπισκότο. Και θα σας δείξω και μία σάλτσα καραμέλας. Αυτή είναι η πιο βασική συνταγή γιατί μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή κάνετε. Μία σάλτσα καραμέλας, τη λέμε butterscotch, εντάξει δεν χρειάζεται να την γνωρίζετε έτσι, που γίνεται με σαχαρούχο, μαύρη ζάχαρη και κρέμα γάλακτος. Μπορείς φίλε, μπισκότο... εδώ πέρα βλέπω έχεις βάλει το κυρίες μπισκότο. Δείξτε με πολύ μπισκότο λίγο, τι είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Δείξτε λίγο εκεί στην κάμερα, να δείξω ότι αυτό είναι το μπισκότο. Το μέσα έχω σωματώσει και την μπανάνα και τα μπισκότα τα οποία έχω οτιδήποτε είχα στο ντουλάπι. Έχω βάλει και με βρώμη μέσα, έχω βάλει και βουτύρου, έχω βάλει. Τα μπισκότα και που είχες πριν, ήταν ναι, αυτά ναι. που έριξες μέσα. Βέβαια, δεν βάλα και με αυτά. Έχω κάνει μίξ, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό το έχω αφήσει προαιρετικά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε στο μπισκότο. Ό,τι μπισκότο θέλετε. Και θα σας δείξω πώς με την μπανάνα. Δεν χρειάζεται βούτυρο, δεν χρειάζεται ούτε σοκολάτα. Μόνο με την μπανάνα θα δέσει και θα πάρει και τη γεύση που χρειάζεται. Για πάμε λοιπόν τώρα, να δούμε την κάρτα γίνεται. Με τα υλικά. Για σήμερα, για μπανόφι θα χρειαστούμε, όπως είπαμε, ένα προς ένα σοκολάτα με κρέμα γάλακτος. Εγώ σήμερα έχω βάλει μισό κιλό μαύρη κουβέρτουρα και μισό λίτρο κρέμα γάλακτος. Για την σάλτσα θα χρειαστούμε και σάλτσα καραμέλας. Ένα ζαχαρούχο γάλα, το πολύ γνωστό, μπορείτε να τα αποφύγετε. Εγώ από τη σύνδεση δεν το χρησιμοποιώ, αλλά εσείς χρησιμοποιήστε το. Είναι τέλειο το ξέρω. Παναγία μου. Να μην το αποφύγετε. Ένα, μια κουταλιά τη σούπα μαύρη ζάχαρη. Όταν λέω μια κουταλιά τη σούπα, βάλτε μια μεγάλη κουταλιά. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλο κουτάλι για να το περιγράψω. Με βούτυρο και την κρέμα γάλακτος είναι η υγρασία που θα έρθει στην καραμέλα για να γίνει αυτή η σάλτσα. Και βέβαια οι μπανάνες που θα μας βοηθήσουν και στη βάση και στο. Εδώ πέρα, εδώ έχει τρελαθεί, λέει. Τι είναι αυτό, Παναγία μου. Τόσο καλό. Είμαι και γλυκατζού εγώ. Αν σε κάτι είμαι καλό, αυτό είναι στον πανόφι. Λοιπόν, και πάμε την πρώτη δουλειά. Που δεν είναι και τόσο υψηλή σημασία. Απλά ζεσταίνετε το γάλα και το βάζετε μέσα εκεί που έχουμε την. Εδώ έχει σοκολάτα μαύρη και βλέπω έχει και λίγο. Έχω βάλει ανάμεικτη εδώ σοκολάτα. Έχω βάλει και ανάμεικτη, έχω βάλει και μαύρη, έχω βάλει και μεσαία, έχω βάλει ανάμεικτη σοκολάτα. Αν θέλει κάποιο, βάζει και λευκή. Μπορεί να βάλει και λευκή. Πολύ σωστό, δεν το έχω σκεφτεί με λευκή. Πανόφι με λευκή σοκολάτα. Είδε ότι είναι καλή. Εγώ στο είπα ότι είναι καλή. Τι κορίτσι μπαίνει. Θα μάθει πολλά διπλά στην Ελένη. Λοιπόν. Και το ζεστέρι για να το πάρει. Το γάλα ήδη βλέπει, εστάθηκε, ήδη βγάζει δρατμού. Προσέξτε, μην σα κολλήσει η κρέμα γάλακτο. Οπότε ίσα-ίσα ναι. για να λιώσουμε. Θα το ρίξουμε μέσα εδώ και το αφήνουμε. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά. Θα το αφήσουμε 2 με 3 λεπτάκια να μαλακώσει. Δεν το αναγκαστούμε αμέσως δηλαδή. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα το αφήσουμε εδώ να μαλακώσει. Μέχρι να συνεχιστεί αυτή η συνταγή για το μείγμα του μπανόφι, πάμε να κάνουμε την καραμέλα που είναι και το πιο βασικό. Πραγματικά πρέπει να το προσέξετε αυτό το κομμάτι. Θα σας βοηθήσει. Μαύρη ζάχαρη μπορούμε να βάλουμε όμως και άσπρη και λευκή ζάχαρη. Πάγωσε. Μπορείτε να, και με άσπρη και με λευκή γίνεται. Εγώ βάζω μαύρη γιατί έχει ένα πιο ωραίο. Είναι άλλη γεύση. Είναι άλλη γεύση και είναι και πιο light. Ναι. Σε σχέση με, την κρυσταλλική, την λευκή. Το βάζουμε σε ένα καυτό αντικολλητικό. Να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα σκεύος και μόνο ένα κουτάλι να το ανακατέψετε. Διότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να κολλήσει και να χρειαστεί μετά έξτρα πλύσιμο και να κάνετε περισσότερο χρόνο
στην προετοιμασία σας. Άρα φροντίζεις και το μετά, φίλε. Βεβαίως, πάντα φροντίζω το μετά. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ στο σπίτι μου δεν μπορώ να πλένω 15 σκεύη για να φτιάξω ένα ούτε φαγητό. Έτσι, με γιατί δεν τα πλένω κιόλας. Α, δεν τα πλένεις κιόλας. Όχι, δεν τα πλένω, τα πλένει η Ελένη. Τα πλένω, προσπαθώ. Όχι, παιδιά. Προσπαθώ πάρα πολύ να τα πλύνω, αλλά μου έχουν σπάσει όλα τα σερβίτσια στο σπίτι. Οπότε μου είπε η Ελένη, σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναπολυθεί, θα το κανονίζω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάει εδώ σιγά σιγά και λιώνει η ζάχαρη. Εγώ έχω έτοιμη και τη σάλτσα και αυτό το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Πριν λιώσει όμως. Πριν βλέπετε λιώσει, τη μορφή της, δεν να έχει μαλακώσει. Να έχει πάρει λίγο μια θερμοκρασία, είναι αναγκαστικό για να μην κολλήσει. Εγώ ρίξα το ζαχαρούχο γάλα. Μπορείτε να τα αποφύγετε και να βάλετε κατευθείαν το βούτυρο με το που λιώσει η ζάχαρη. Εγώ θα βάλω λίγο ζαχαρούχο για να πάρω περισσότερη ποσότητα και να μην χρησιμοποιήσω περισσότερη ζάχαρη. Ήδη μας έχουν πάρει μυρωδιές. Δηλαδή από την αρχή του Παρασκευής του γλυκού μας έχει σπάσει μύτη. Κοίταξε, πόσο εύκολο είναι. Δεν χρειάζεται να ανακατέψω. Θα βάζω και το βουτυράκι μου μέσα. Ζάχαρη, ζαχαρούχο και το ακριβώς, γιατί η σάλτσα καραμέλα είναι σε εισαγωγικά μια σάλτσα βουτύρου. Να το θέσουμε και έτσι. Και βάζω και την κρέμα γάλακτος. Και απλά. Ανακατεύετε συνέχεια. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Ρίξτε τα όλα μαζί. Στην αρχή θα σας παγώσει λίγο. Έχεις χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά, ναι. Καλά με το θύμισες. Μπράβο, λέει. Α, δεν το είχε. Η Ελένη με έχει σώσει σήμερα. Σε χαμηλή φωτιά, σιγά σιγά, θα κολλήσει στην αρχή. Θα πήξει δηλαδή. Βλέπετε εδώ πάνω στο κουτάλα μου ότι έχει μείνει λίγη ζάχαρη. Μην ανησυχείτε, μόλις πάρει θερμοκρασία και γίνει υγρό, θα γίνει βελούδινη, θα γίνει σαν ακριβώς αυτήν την εργοστότητα. Να κατέψω λίγο καλά, να μην αφήνω ανοιχτές δουλειές και θα σας δείξω και τέτοιο. Λοιπόν, θα γίνουν κάτι κομματάκια τέτοια. Πρέπει σε τι γάνει να το κάνουμε. Σαν την κολλητικό, για να μην πλένεις μετά με τις ώρες. Αυτό, αλλά βλέπεις, αν θέλετε να το κάνουμε σε καθαρόλα. Θα δημιουργηθούν, μην τα φοβηθείτε, ναι. Είναι καραμέλα, σιγά σιγά με τη θερμότητα απλωθεί θα απλωθεί και θα γίνει υγρό. Μην ανησυχείτε. Θα φοβόμουν λίγο στο ανακάτεμα, γι' αυτό ίσως χρησιμοποιούσα κατά να κοιτάξτε, άμα πρώτη φορά κάνεις, καλό είναι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να καείς, γιατί η καραμέλα είναι πάρα πολύ εύφλεκτη. Τα αφήνω λοιπόν εδώ σε χαμηλή φωτιά στην άκρη, έχω και το έτοιμο και πάμε να δείξω το μπισκότο. Λόγω να πούμε κάτι έτσι, θέλει προσοχή, επειδή έχει την καραμέλα μέσα, μην βάλουμε κανένα δάχτυλο τι κάνουμε. Μπράβο που το αναφέρεις. Ναι, αλλά ειδικά η καραμέλα. Η καραμέλα έχει φοβερό καύσιμο και συνεχίζει. Οπότε λάστε προσεκτική. Γιατί εγώ το βλέπω ότι κάνει έτσι με τα χέρια μέσα, επειδή το έχουμε να δοκιμάσουμε. Καλέ, τι λέει. Ναι, την καραμέλα, παιδιά, δεν τη δοκιμάζουμε γυμνό χέρι. Βασικά δεν τη δοκιμάζουμε αν δεν είναι έτοιμη. Λοιπόν, πήρα τις μπανάνες μου και κοιτάξτε τώρα πώς θα αποφύγουμε μια σημαντική δουλειά που είναι το θέμα της μπανάνας στον πανόφι. Εγώ το έχω βάλει σε ένα μπλέντερ, στο μπλεντεράκι μου. Θα βάλω λίγο υγρό στοιχείο. Θα βάλω δηλαδή εδώ πέρα που έχω λίγο. Τύπου κρέμα γάλακτος, θα βάλω λίγη, ίσα ίσα. Στο χτύπημα είναι πολύ καλό. Μπορείτε να βάλετε και ζαχαρούχο, άμα θέλετε να γίνει γλυκό. Θα το βάλω εδώ να απολυτοποιηθεί στο μπλεντεράκι μου. Εγώ το κάνω και με ζαχαρούχο. Αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται, θα το κάνω εγώ. Το είχα βάλει με ζαχαρούχο την μπανάνα και πήρε παιδιά και γεύση ζάχαρη. Δηλαδή έγινε πιο γλυκιά. Αυτό. Το χτύπησα, τελείωσε. Φέρνω εδώ τα μπισκοτάκια μου, όπως σας είπα. Ένα μίξ από μπισκότα. Θα τα δείξουμε τα μπισκοτάκια, τα είδα, ναι. Το έχουμε εκεί πέρα, είσαι έτοιμο. Τα έχει θρηματίσει, τα έχει κάνει μικρά. Βάζουμε το. Έτσι με το χέρι που τα σπάμε, που τα κάνουμε, τα πιέζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ψυχοθεραπεία. Ανακατεύουμε. Τίποτα. Πανεύκολο. Εδώ. Και απλώνουμε. Φέρε μου λίγο το έτοιμο, Ελένη, να το δείξω πώς θα γίνει. Και αυτό που έβαλες εκεί γίνεται ακριβώς. Έτσι, παιδιά. Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, η σοκολάτα. Που μόλις. Έλειωσε με ένα ανακάτεμα. Ένα σοβαρό ανακάτεμα. Το βάλεις από πάνω τώρα αυτό, ναι, έτσι. Ναι, άστομο εδώ μπροστά να μην το κρατάς. Θα ανακατέψουμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε, βλέπετε σοκολάτα πώς σιγά σιγά. Καλά, αυτό είναι πολύ εύκολο. Είναι πανεύκολο, γίνεται. Το είχα πιο δύσκολο στο μυαλό μου να ξέρω. Αλήθεια, λέει. Είναι άκουγα μπανόφι και λέγα πώς, δεν το ψάξω εγώ αυτό. Είναι εύκολο. Εγώ το φτιάχνω συνέχεια και στο σπίτι μου και στα μαγαζιά που εργάζομαι. Είναι φοβερό. Μόλις έρθει λίγο και αναμειχθεί, πάρτε το σύρματάκι σας, δηλαδή τον αναδευτήρα σας και θα το ρίξω τώρα μέσα αυτό και είναι έτοιμο για ψυγείο. Θα το βάλετε στο ψυγείο. Θέλει αρκετή ώρα. Θέλει ένα-δύο ώρα. Εγώ που ήρθα σήμερα και το έφτιαξα στις 8 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα, 10 και κάτι, είχε ξεκινήσει ήδη να παγώνει. Εσείς αφήστε το. Όχι κατάψυξη, ψυγείο, οπωσδήποτε. Ναι, ιδανικά στο ψυγείο θέλει μία μέρα. Ιδανικά. Λοιπόν, για κοιτάξτε εδώ που έγινε και το μόνο που έχει να κάνω είναι θα τα απλώσω εδώ. Πάνω στο μπισκότο μου. Αυτό το γλυκό, παιδιά, να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Θα το αφήσω στην άκρη και παίρνω και την καραμέλα, η οποία κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Αυτό θα γίνει αυτό. Αυτό το ακριβώς. Το πράγμα τηγάνι γίνεται. Θα γίνει αυτό εδώ. Και πάρτε και την καραμέλα και βάλτε την. Ρε φίλε, μια έτσι, εικόνα χίλιες λέξεις. Δηλαδή αυτή η εικόνα τώρα δεν υπάρχει. Αυτό το γλυκό σας εγγυούμε ότι θα ικανοποιήσει
κάθε αγαπημένο σα πρόσωπο, κάθε ιδιότροπο αγαπημένο σα πρόσωπο. Βάζει μετά από πάνω, όπω το έχει σε σερβίρι εσύ, λίγο τριμμένο μπισκότο. Λίγο τριμμένο, μόλι πήξει. Πρέπει να πήξει, είναι και γίνεται φοβερό. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ στο έτοιμο, μπολάκι. Αυτό, Γιώργο, μα έχει ανοίξει νέου ορίζοντε, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που σε βρίσκουμε με τον μοναδικό σου τρόπο, τον ωραίο, τον αποκλειστικό. Ετεόκλη με βρίσκεται πολύ καλά, γνωρίζετε. Γιώργο Πορφύρη στο Instagram. Τι να με κάνετε, κάντε με follow, περιμένω το έτοιμά σας, στείλτε μου τα μηνύματα αν έχετε κάποιες απορίες ή να μου πείτε τη γνώμη σας για τη σημερινή συνταγή. Δείτε τη συνταγή μετά στο tv2.gr. Τα φιλιά μου στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ, θα σας δώσουμε τώρα τα φιλιά του Πορφύρη. Λοιπόν...